Ένα πολύ σύντομα, σε ένα λεπτό. Εμείς ζητούμε από τους δημότες του Πειραιά να μας κρίνουν για το έργο μας σε πρώτη φάση και κατ' επέκταση για το όραμά μας. Αν με ρωτήσετε, έχουμε κάνει όλα όσα θα θέλαμε να κάνουμε? Σαφώς και όχι. Έχουμε κάνει όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, πολύ περισσότερα από αυτά που είπαμε στους Πειραιώτες ότι θα κάνουμε. Τέσσερις άξονες και κλείνω γρήγορα. Ναι, καθημερινότητα, καθαριότητα, πράσινο κτλ. Ο Μιχαλολιάκος και ο Παχατουρίδης είναι πιο πετυχημένοι δήμαρχοι στην Ελλάδα. Με απλά λόγια. Και σας το λέω εγώ, γιατί τυχαίνω να γνωρίζω το έργο και των δύο και έχω δει και τα οικονομικά στοιχεία και των δύο. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Καθαριότητα. Πράσινο. Εξασφαλίστηκαν. Το αυτονόητο που λένε κάποιοι, που για πολλές δεκαετίες όμως δεν ήταν αυτονόητο. Παράλληλα, κοινωνική πολιτική. Πρόνοια. Αρμοδιότητα σχετική εξουσία. Ο Δήμος είναι εκεί για να καλύψει όλα τα κενά. Δεν υπάρχει Πειραιώτης χωρίς ένα πιάτο φαγητό, χωρίς στέγη, χωρίς γιατρό και φάρμακο. Φροντίζει ο Δήμος γι' αυτό. Τρίτο και βασικό. Έργα και υποδομές. Αυτή τη στιγμή, κύριε Νούλα, υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί 129 μεγάλα έργα και έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έργα προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τις τρεις προηγούμενες τετραετίες, προσέξτε αυτό, τις τρεις προηγούμενες τετραετίες εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ έργα 12 εκατομμύρια ευρώ. Σε 3,5 χρόνια έργα 100 εκατομμύρια ευρώ. Και κλείνω λέγοντας αυτό. Τι είναι τα μεγάλα έργα? Επαναλειτουργία Δημοτικού Θεάτρου. Απομάκρυνση του ΟΚΑΝΑ που ήταν εστία παραβατικότητας. Ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος από τη Λεύκα μέχρι το λιμάνι. Ξύλινος περίπατος στην Πειραϊκή και ποδηλατόδρομος. Και στο παζάρι. Αλλάζουμε τον Πειραιά και οι δημότες το βλέπουν και πιστεύω ότι θα το επιβραβεύσουν.